Χριστού αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 676. Σελίδα 676 είναι από το βιβλίο του Ιερεμίου, του προφήτη του Ιερεμίου, σίγμα ταφ κεφάλαιο, έκτο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 676, έκτο κεφάλαιο, σίγμα ταφ κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος, στείτε επί τα σοδούς και ειδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων πού είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυση στα ψυχά σας. Και αυτοί είπαν, δεν θέλουμε εν περιπατήσει εν αυτή και κατέστησα σκοπούς εφημάς λέγον ακούσατε τον ήχον της σάλπιγγος, αλλά είπαν, δεν θέλουμε να ακούσει. Δια τούτο ακούσατε έθνη και εσύ στην αγωγή γνώρισον τι είναι μεταξύ αυτών. Άκου γη, ειδού εγώ θέλω φέρει κακόν επί των λαών τούτων των καρπών των διαλογισμών αυτών, διότι δεν επρόσεξαν εις τους λόγους μου και στον νόμο μου, αλλά πέριψαν αυτών. Τι προς εμέ, ο φερόμενος Λίβανος από Σεβά και το από γης μακράς ευώδες κοινάμωμον. Τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά, ουδέ οι θυσίες σας ευάρεστοι σε μέ. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ιδού, εγώ θέλω βάλει προσκόμματα έμπροσθεν του λαού τούτου και οι πατέρες και οι ιοι ομού θέλουσιν προσκόψει επ' αυτά. Ο γείτον και ο φίλος αυτού θέλουσιν απολεστεί. Και να πάμε στο ζήτα κεφάλαιο λίγο παρακάτω, στο 7 κεφάλαιο. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, στήθη εν τη πύλη του οίκου του Κυρίου και κήρυξον εκεί των λόγων τούτων και είπε, ακούσατε των λόγων του Κυρίου πάντες η Ιούδα, ή δια των πυλών τούτων εισερχόμενοι δια να προσκυνείτε τον Κύριον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, διορθώσατε τα σοδού σας και τα πράξει σας και θέλω σας στερεώσει εν το τόπο τούτο. Μην πεποίθατε εις λόγους ψευδείς λέγοντες ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτος. Διότι αναλυθώς διορθώσετε τα σοδού σας και τα πράξει σας, αν εντελώς εκτελέσετε κρίση αναμέσου ανθρώπου και του πλησίον αυτού, εάν δεν καταδυναστεύετε των ξένων, των ορφανών και τη χείραν και δεν χύνετε αιμαθών εν το τόπο τούτο, μη δε περιπατεί το πίσω ξένων θεών εις φθοράν σας, τότε θέλω σας κάμει να κατοικείτε εν το τόπο τούτο, εν τη γη την οποία έδωκα εις τους πατέρας σας εις αιώνας του αιωνός. Αμήν. Κατά το λόγο του Κυρίου, το ζητούμενο είναι ότι από τη στιγμή που ο Θεός μας αναγέννησε, μας αποκάλυψε τον Χριστό και μας οδήγησε στον Χριστό, τότε ο Χριστός έκαμε αυτό το μεγάλο έργο, μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Και το ζητούμενο είναι, καθώς ο Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, να παραμένουμε στην Εκκλησία Του. Αλλά για να το πω πιο καλά, καθώς ο Χριστός μας πρόσθεσε σωσμένους κατά το λόγο Του, ότι ο Κύριος προσθέτει κάθε μέρα τους εσωσμένους στην Εκκλησία, τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Μας πρόσθεσε λοιπόν σωσμένους, το ζητούμενο είναι να παραμένουμε στην Εκκλησία σωσμένοι. Καθώς μας μετέτρεψε και μας μεταμόρφωσε σε φως του κόσμου τούτου, εμάς που είμαστε τέκνα οργής ή σκότους, καθώς μας μεταμόρφωσε σε ιούς φωτός, σε φως για τον κόσμο και αλάτι για τη γη, ο Θεός θέλει να παραμένουμε, να παραμείνουμε. Και μάλιστα η παραμονή μας αυτή να είναι συνεχώς αυξανόμενη, οικοδομούμενη, ευωδούμενη παρά Κυρίου, ώστε να είμεθα πολύτιμη στους οφθαλμούς του Κυρίου για να μας δοξάζει ο Θεός. Είναι λοιπόν σημαντικότατο από τη στιγμή που μας πρόσθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία να παραμένουμε και μάλιστα αυξανόμενοι. Οτιδήποτε το διαφορετικό είναι
κάποια μορφή αποστασίας, η οποία βέβαια αν συνεχίσει τότε θα μας οδηγήσει στην απώλεια. Και η αποστασία, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μακράν από ενός εκάστου εξημών, εάν δεν λάβουμε σοβαρά τους λόγους του Θεού που απευθύνει για μας, δηλαδή τον προφορικό του λόγο, είτε με τον προφητικό λόγο, είτε με τον λόγο σοφίας, είτε με τον λόγο γνώσεως, με τα χαρίσματα εν τέλει του Πνεύματος του Αγίου, ή αν δεν δώσουμε μεγάλη σημασία στο νόμο του Θεού, στο γεγραμμένο, στο γραπτό λόγο του Θεού, που αποτελεί όχι για τους άλλους αλλά για τον εαυτό μας τον καθένα νόμο Θεού. Αυτά τα δύο είναι που μας εξασφαλίζουν όχι μόνο την παραμονή μας σε σωσμένη στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά και την διαρκή συνεχόμενη αύξησή μας, που είναι και το πρέπον και το απαραίτητο. Η συνεχόμενη διαρκής αύξησή μας στην παρουσία του Θεού. Εκείνο το οποίο πολλές φορές συμβαίνει και οδηγεί τα βήματά μας μακριά από αυτή τη συγκεκριμένη θέση που μας θέλει ο Θεός, είναι ότι καθένας από μας, βλέποντας τριγύρω του, διαλογίζεται, σκέφτεται κατά τις επιθυμίες της σαρκός του ή τις επιθυμίες των οφθαλμών του ή την αλαζονία του βίου και αποφασίζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τους λόγους του Θεού, τους διαπνεύματος Αγίου, τους οποίους ακούει γιατί τους εξητεί, και αποδεικνύεται ότι τους εξητεί καθώς έρχεται στην Εκκλησία, αλλά και δεν δίνει μεγάλη προσοχή στο γεγραμμένο λόγο του Θεού, καθώς μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας ταύτα μελέτα το γεγραμμένο λόγο, εις ταύτα μένε, και τότε θα είναι φανερή η προκοπή σου σε ενώπιον όλων των ανθρώπων. Εάν μάλιστα με ιδιαίτερη προσοχή προσέχεις τον εαυτό σου στην παρουσία του Θεού και τη διδασκαλία, τότε θα είσαι ένα καρποφόρο δέντρο που θα κάνει καρπό καλό πολύ, ο καρπός του θα μένει και ο Θεός θα το ευωδώνει εις πάντα όσα αν επιθυμεί η πράτη. Ο λαός Ισραήλ τότε είχε ξεφύγει από αυτό το βασικό κανόνα, το βασικό κανόνα της ευλογίας μέσα στο λαό του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τώρα έρχεται με απόλυτο τρόπο, με καθαρό τρόπο να μιλήσει στο λαό αυτό λέγοντας «Σταθείτε εκεί που είσαστε», και τότε μίλαγε ο προφητικός λόγος στο λαό Ισραήλ, τώρα μιλάει σε εμάς. Σταθείτε εκεί που είσαστε, μη σκέφτεστε, μη διαλογίζεστε, μην αποφασίζετε, μην αποφασίσεις τι θα κάνεις, περίμενε, στάσου εκεί που είσαι, δες προσεκτικά στον γεγραμμένο λόγο του Θεού και άκουσε προσεκτικά στα λόγια του Πνεύματος του Αγίου, ρώτησε ενδιαφέρσου, ρώτησε πρώτα απ' όλα το Θεό. Ρώτησε το Θεό για να σου αποκαλύψει για σένα την προσωπική σου αγαθή οδό, την οδό την οποία πρέπει να περπατάς, την οδό την οποία έχει ετοιμασμένη ο Θεός για σένα, γεμάτη από έργα αγαθά προκαταβολής κόσμου, καθώς μας εξέλεξε για να είμαστε Άγιοι δια της αγάπης. Ξαναλέω, στάσου, μη συνεχίζεις, σταμάτα, δες, άκου με προσοχή στα λόγια του Πνεύματος του Αγίου και στο γεγραμμένο λόγο του Θεού.
πήγαινε στον Κύριο, ρώτησέ τον να σου φανερώσει ποια είναι η οδός που πρέπει να σε περπατήσεις, να σε διδάξει ποια είναι η οδός, η αγαθή για σένα που πρέπει να περπατάς, και τότε και μόνο τότε θα βρεις ανάπαυση στην ψυχή σου. Εάν δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχεις ανάπαυση στην ψυχή σου, έχεις αγωνία, έχεις φόβους, μπορεί και απελπισία και απόγνωση, μπορεί και αμηχανία, αν έχεις οτιδήποτε άλλο που πλημμυρίζει την καρδιά σου εκτός από την αγαθή οδό που έχεις ανάμεσο αποτέλεσμα την ανάπαυση, σημαίνει ότι περπατάς λάθος. Και ο Θεός να μας φυλάξει από περπάτημα λανθασμένο, από περπάτημα σε άλλη οδό από αυτήν που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας. Το πρώτο σύμπτωμα είναι το χάσιμο της ανάπαυσης, η ταραχή, η μέρημνα, η αγωνία, ο φόβος, και από εκεί και πέρα κακή συνέχεια. Γι' αυτό ο Θεός λέει σταμάτα, 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 άκου το Λόγο του Θεού, πρόσεξε στο Λόγο το γεγραμμένο του Θεού, ρώτα τον Κύριο περί των αιωνίων τρίβων, περί της αγαθής οδού που πρέπει να περπατήσεις, και τότε θα μεταμορφωθεί ο εσωτερικός ο άνθρωπος ζώντας σε ανάπαυση Κυρίου, στην ειρήνη του Θεού. Κάποιοι άκουσαν τότε, ήθε κανείς από μας σήμερα, και είπαν δεν θα περπατήσουμε στην αγαθή οδό, δεν θα σταματήσουμε, δεν θα ρωτήσουμε, ξέρουμε εμείς, και αυτά τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα στη ζωή μας, γι' αυτό δεν θέλουμε να περπατήσουμε σε αυτή την οδό. Και ο Θεός λέει παρόλα αυτά εγώ βάζω φύλακες που σαλπίζουνε, κήρυκες που κηρύττουνε, προφήτες που προφητεύουνε, ευαγγελιστές που ευαγγελίζουνε, διδασκάλους που διδάσκουνε, πρεσβύτερους που επιμελούνται. Βάζω φύλακες. Ακούσατε τον ήχο της σάλπιγγος των φυλάκων. Αλλά αυτοί είπαν τότε δεν θα ακούσουμε. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δεν θα ακούσουμε. Και τώρα έρχεται το αποτέλεσμα, ο καρπός των διαλογισμών και των σκέψεων αυτών, ο καρπός των αποφάσεων αυτών που εξηγεί ο Κύριος ότι θα φέρω κακό επί αυτόν τον λαό. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, η αποστασία, γιατί αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, έρχεται σιγά σιγά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αμεριμνησία, προσεξία. Προσέχετε, ο ύπνος αγρυπνείται. Η έλλειψη, η μείωση και η έλλειψη προσευχής. Η μείωση και η έλλειψη μελέτης του Λόγου του Θεού, και το κακό είναι πλησίον, πολύ πλησίον, γιατί αντί να στηρίζεται ο χριστιανός στους λόγους του Πνεύματος του Αγίου και στον γεγραμμένο Λόγο του Θεού, στηρίζεται στους διαλογισμούς του, στις σκέψεις του, και με βάση αυτά
παίρνει τις αποφάσεις του. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι δεν φαίνεται ότι η αποστασία ότι μπήκε στην καρδιά μου ή στην καρδιά κάποιων ανθρώπων, και αυτό κρύβεται πίσω από τις θυσίες, και μάλιστα πολύτιμες θυσίες, με Λίβανο, λιβάνι από Σεβά, και ευώδες κυνάμωμον από γης μακράς, και θυσία ολοκαυτωμάτων. Και ο Κύριος λέει, αυτά δεν με βαρεστούνε πλέον. Αυτά είναι βάρεστα εάν υπάρχει πίστης και όχι αποστασία στην καρδιά του ανθρώπου. Και πώς θα καταλάβω, γιατί σήμερα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, όλοι μας, μη δενός εξαιρουμένου, σε ποια κατάσταση έχουμε φτάσει. Όλοι μας. Θα το καταλάβω πρώτον από την ταραχή, την αγωνία και τους φόβους, εάν υπάρχει στην καρδιά μου. Δεύτερον, από το χρόνο που διαθέτω και τον τρόπο που πλησιάζω το Θεό για να προσευχηθώ, να προσέλθω σε Αυτόν, να μ' ακούσει, αλλά όχι μόνο, και να Τον ακούσω. Τρίτον, στο πώς μελετάω το Λόγο του Θεού. Από συνήθεια, από περιέργεια, ή δεν μελετάω καθόλου, ή ελάχιστα. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά μου δείχνουν πεντακάθαρα την κατάσταση που βρίσκομαι και το αύριο που θα βρεθώ. Γιατί όταν ο άνθρωπος το ελάχιστον γίνει χλιαρός, τον βγάζει ο Θεός από τη μέση. Μήπως κατανοήσει, μετανοήσει και επιστρέψει. Γι' αυτό λέγει ο Λόγος του Θεού, εγώ ο Θεός θα βάλω προσκόμματα μπροστά στο λαό αυτό, και οι πατέρες και τα παιδιά θα προσκόψουν μαζί. Γιατί η αποστασία, θα τολμούσα να πω, είναι κολλητική μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε μια εκκλησία. Κολλάει ο ένας από τον άλλον. Είναι ένα μικρόβιο θανατηφόρο. Γι' αυτό θα βάλω προσκόμματα και στον πατέρα και στο γιο. Θα βάλω προσκόμματα και στο γείτονα και στο φίλο, τον πλησίον, τον αδελφό. Και στον πλησίον και στον αδελφό. Και όλοι θα πέσουνε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αφού μας φανερώνει με το Λόγο του εν γέννη και καταλαβαίνουμε όλοι μας, αλλά κάθε ένας από μας ξεχωριστά σήμερα, την κατάσταση του δικού του εαυτού και όχι την κατάσταση του άλλου, και δόξα στον Θεό γι' αυτό, γιατί αλλιώς θα είμαστε κριτές, κατακριτές και καταδικάζοντες ο ένας τον άλλον. Αλλά ο Θεός είναι σοφός και φανερώνει το εσωτερικό, την εσωτερική μας κατάσταση, την κατάσταση του εσωτερικού ανθρώπου στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, για να καταλάβουμε και να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Και οι σωστές αποφάσεις είναι η σωστή επιστροφή, διόρθωση και μετάνοια, και μάλιστα σε λεπτομέρειες που μόνο ο Λόγος του Θεού θα μπορούσε να μας περιγράψει. Γι' αυτό αμέσως συνεχίζει ο Κύριος προφητικών λόγων προς την Ιερεμία λέγοντας, τους βλέπεις όλους αυτούς που έρχονται για να προσκυνήσουν τον Κύριο. Σε αυτούς ήταν ο πρώτος λόγος,
αλλά σε αυτούς είναι και ο δεύτερος λόγος. Ο λόγος που είπα και ο λόγος που θα πω. Για να μην αφήσει κανένας να τον κοροϊδέψει η καρδιά του ότι αυτά δεν ισχύουν σε μένα και ισχύουν στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, στους άλλους, αλλά όχι σε μένα. Και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, αδελφοί αγαπητοί, ότι αυτά ισχύουν. Ο Λόγος αυτός απευθύνεται κυριολεκτικά στον κάθε έναν από μας ξεχωριστά. Δεν θα εξετάσουμε τους άλλους, γιατί χάσαμε την ευκαιρία να ο Λόγος του Θεού να αποτελέσει ευλογία στη ζωή μας. Εάν κοιτάξουμε τους άλλους, τότε ο Λόγος του Θεού θα αποτελέσει πρόσκομα στη ζωή μας. Με μεγάλη προσοχή λοιπόν να στρέψουμε το βλέμμα μας μέσα μας, να σταθούμε, να δούμε, να ρωτήσουμε, για να μας φανερώσει τώρα ο Κύριος την αγαθή οδό στον καθέναν από μας που πρέπει να περπατήσουμε. Διορθώσατε λοιπόν τα σοδούς σας και τα πράξεις σας, και πιο σωστά θα το έλεγα εγώ, διόρθωσε, αδερφέ μου, το δρόμο σου και τις πράξεις σου, για να σε στερεώσει ο Θεός στον τόπο αυτό. Να σε στερεώσει ο Θεός στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών, στο λαό του Θεού. Και η αγαθή οδός είναι συγκεκριμένη. Πρώτον, μην εμπιστεύεστε λόγους ψευδής. Μείνετε στην αλήθεια των λόγων του Πνεύματος του Αγίου. Επαναλαμβάνω, προφητικός λόγος, λόγος σοφίας, λόγος σύνεσης. Στη φωνή των φυλάκων, των κηρύκων, των προφητών, των ευαγγελιστών, των πρεσβυτέρων, του πλησίον σου που σου μιλάει λόγια Θεού. Μείνατε στα λόγια αυτά, μείνατε στο λόγο του Θεού. Φροντίστε να μείνετε στην αλήθεια και προσέξτε την καρδιά σας, γιατί θα σας πλανήσει και θα σας κοροϊδέψει λέγοντας: μα αφού είμαι στην εκκλησία, αφού αυτό είναι το έργο του Κυρίου, αυτός είναι ο ναός του Κυρίου. Και ο Θεός λέει δεύτερον: μην ελπίζετε στο έργο του Κυρίου στη ζωή σας ή γύρω σας, στον Κύριο να ελπίζετε. Γιατί το έργο του Κυρίου ο Κύριος το δημιουργεί, και αν χάσεις την όρασή σου προς το πρόσωπό του, θα σβήσει. Όχι θα μικρύνει, θα σβήσει, θα εξαφανιστεί. Τρίτον, αληθινή μετάνοια. Εάν αληθώς διορθώσετε τα σοδούς σας και τα πράξεις σας, αληθώς διορθώστε το δρόμο σας. Δεν περπατάτε στο δρόμο που η καρδιά σας εκλέγει, αλλά περπατάτε στο δρόμο αυτόν που ο Χριστός αποκαλύπτει. Εάν αληθώς μετανοήσετε και διορθώσατε και διορθώσετε την πορεία σας και τα έργα σας, τέταρτον, εάν πράτετε, εκτελείτε δικαιοσύνη Θεού ο ένας προς τον άλλον, όχι δικαιοσύνη ανθρώπινη ο ένας προς τον άλλον, μη συμπεριφέρεσαι με δικαιοσύνη ανθρώπινη στον πλησίον σου, στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, στα παιδιά σου, στον αδελφό σου, δεν θα σε ωφελήσει καθόλου. Καταδίκασε την ανθρώπινη δικαιοσύνη που προέρχεται από τους διαλογισμούς και τις σκέψεις σου και στρέψε στη δικαιοσύνη του Θεού που αποκαλύπτεται από το προφητικό, από το λόγο, από τα λόγια, από τους λόγους του Πνεύματος του Αγίου και από το γεγραμμένο λόγο του Θεού. Πέντε,
Εάν δεν καταδυναστεύετε τον αδύνατο, αλλά έχετε σπλάχνα, σπλάχνα υπηρεσίας, σπλάχνα βοηθείας. Αν δεν βλέπετε το ξυλάριον στα μάτια του αδελφού σας, αλλά βλέπετε την δοκό του, τη δικό, τον, που είναι στο μάτι το δικό σας, και με σπλάχνα Χριστού βλέπετε τους γύρω, πρόθυμοι, έτοιμοι πάντοτε να υπηρετείτε. Έκτον, αν η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές σας δια Πνεύματος του Αγίου, ώστε δεν αγαπάτε με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια, γιατί ο χριστιανός που δεν αγαπάει είναι στο σκοτάδι, και ο χριστιανός που μισεί είναι φωνεύς. Αν λοιπόν η αγάπη του Θεού είναι πάντοτε εγκεχημένη στις καρδιές σας δια Πνεύματος Αγίου, γιατί ζητάτε την αγάπη του Θεού μέσα σας, πληρούστε Πνεύματος Αγίου για να πλημμυρίζει το Πνεύμα το Άγιο την αγάπη του Θεού μέσα σας. Και τέλος, εάν δεν περιπατείτε ο πίσω ξένων θεών εις φθοράν σας, εάν μένετε στην πίστη. Και είναι τόσο σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, να μείνει, να μένει ο χριστιανός στην πίστη, ώστε ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της ζωής του, όταν ερεύνησε τον εαυτό του, είπε τρία πράγματα: τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο μου την αγαθή εδώ την ετελείωσα και την πίστη μου τη διατήρησα. Δεν είναι απλό πράγμα να διατηρείς την πίστη σου στο Θεό. Δεν είναι. Και δεν είναι γιατί ένα πρόσωπο πολύ πιο ισχυρό και πιο δυνατό από σένα, ο διάβολος και ο σατανάς, πιο πανούργο, πιο έμπειρο, με εκατομμύρια χρόνια, δισεκατομμύρια χρόνια πείρα, ένα πράγμα αγωνίζεται στη ζωή σου να πετύχει: να σου γκρεμίσει την πίστη στο Χριστό που σε σώσει, που σε διατηρεί, χρησιμοποιώντας μέσα όπλα, ανθρώπους, καταστάσεις που δεν μπορείς να τις φανταστείς εσύ. Και μόνο αν περπατάς στην αγαθή οδό που είναι η αλήθεια, η ελπίδα στο Χριστό μόνο, η μετάνοια η αυτόματη που συνοδεύεται με συγχώρεση προς αυτούς που σε αμαρτάνουν για να συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, με δικαιοσύνη Θεού και όχι ανθρώπινη, με σπλάχνα Ιησού Χριστού προς βοήθεια και προς υπηρεσία, με αγάπη Θεού Πατρός, και ιδιαίτερα με πίστη, με εμπιστοσύνη στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στον Κύριο ως τον Ιησού Χριστό, τότε θα σας κάμω, λέει ο Θεός, να κατοικείτε, όχι να έρχεστε και να φεύγετε, να κατοικείτε στον τόπο αυτό και εις τη γη την οποία έδωκα στους πατέρας σας εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτός δηλαδή ο άνθρωπος που μένει στον Χριστό είναι αυτός τον οποίον ο Θεός διατηρεί με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο στην παρουσία του Θεού. Με βεβαιωμένη, εξασφαλισμένη συνέχεια ευλογίας, δόξας, αλλά και ζωής αιωνίου. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ας σταθούμε να σκεφτούμε, να δούμε, να ψάξουμε, να ρωτήσουμε το Θεό, να δώσουμε στο Θεό την ευκαιρία να μας διδάξει να περπατήσουμε στην αγαθή οδό της αλήθειας, της ελπίδας, της μετάνοιας, της δικαιοσύνης του Θεού,
των σπλάχνων του Χριστού, της αγάπης του Θεού Πατρός και της πίστης στον Ιησού Χριστόν και στο Ευαγγέλιο Του. Και τότε θα είμαστε και ο εσωτερικός άνθρωπος, αλλά και ο εξωτερικός άνθρωπος μέσα στην ανάπαυση του Θεού, στην ειρήνη του Θεού, στη χαρά και στη δόξα της αιώνιας ζωής. Αμήν.